Καλημέρα κύριε και κύριοι, ελπίζω να είστε όλοι υπέροχα. Τον ονομά της Καλιάς, να είστε καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο προπόνηση με το ποδήλατο. Όπως σήμερα έχω έρθει σε αυτήν φοβερή πλατεία, στο νέο ψυχικό. Δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά θα το βάλω τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι την είχα ανακαλύψει εδώ και αρκετό καιρό, χρόνια βασικά. Αλλά επειδή ήταν κάπως απομακρυσμένα και δεν είχα τρόπο να έρθω, δεν είχα πάρει την απόφαση να την επισκεφθώ. Σήμερα όμως είμαστε εδώ και θα την ανακαλύψουμε παρέα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, ήθελα να αναπτύξω λίγο το θέμα που είχα πει σχετικά με τα προστατευτικά των ποδιών που τροποποίησα. Λοιπόν, αρχικά είναι από τη Fox, δεν υπάρχουν πλέον, έχει καταργηθεί αυτό το μοντέλο. Βγάζουν ένα άλλο τώρα, αλλά όχι σε αυτό το μέγεθος, σε πιο μικρό μέγεθος. Το είχα δοκιμάσει και δυστυχώς δεν μου κάνει. Και σε τέτοιο στυλ που έχει τα πάντζα με τα προστατευτικά επενδυμένα, έχω βρει δύο ακόμα. Τα οποία τα έχω δοκιμάσει και τα δύο, αλλά είναι πολύ πιο μικρά από αυτό σχέση με το κομμάτι του προστατευτικού, του μέρους του ποδιού που προστατεύεται, του καλαμιού. Αυτό φτάνει μέχρι περίπου εδώ, ενώ τα προηγούμενα έφταναν κάπου εδώ το καλάμι. Δεν βόλευε ιδιαίτερα. Καθώς επίσης δεν είχαν και τα πλαϊνά pads. Αυτά έχουν και στο πλάι, εκείνα που είχα δοκιμάσει δεν είχαν. Και θεωρώ ακόμα αυτά ως τα καλύτερα προστατευτικά ποδιών, καλαμιού και γονάτου μέχρι που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Αλλά είχα ένα μεγάλο μειονέκτημα. Αρχικά τα scratch μετά από τόσο καιρό που τα έχω είχαν παραδώσει πνεύμα. Και επίσης είχε ξεχυλώσει και ο ημάντας που είχε για να πιάνει το πάνω scratch. Οπότε έπρεπε να επέμβω άμεσα. Και αυτό που έκανα ήταν να βάλω καινούρια scratch και πιο μακριά scratch για να είναι πιο σταθερό μετά αφού το κλείσεις. Καθώς και ακύρωσα τον ημάντα πάνω και βάλα επίσης scratch. Οπότε τώρα είναι απόλυτα σταθερά, δεν πάνε πουθενά και δεν μου πέφτουν συνεχώς όπως μου έφταν προηγουμένως. Και αυτή η τροποποίηση, αυτή η επέμβαση που έκανα μου έδωσε την ιδέα να φτιάξω τα δικά μου και προστατευτικά ποδιών αλλά και γάντια, γιατί αυτά που έχω τώρα έχουν ξεκινήσει να παραδίδουν και αυτά πνεύμα. Καθώς επίσης τα είχα τροποποιήσει και αυτά με αυτό το κομμάτι εδώ για να προστατεύω τους κάλους και την παλάμη που δεν είχε στην αρχή. Υπάρχουν γάντια που το έχουν αυτό έτοιμο, αλλά υστερούν σε άλλο κομμάτι. Στα δάχτυλα, στο πόσο χοντρά είναι, στο πόσο ανθεκτικά είναι. Καθώς επίσης ένα ακόμα κομμάτι ήταν και αυτό εδώ. Εδώ, αφού το φορέσεις, το κλείσεις με το scratch για να παραμείνει σταθερό. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Ήθελα να έχει απλά λάστιχο εδώ, να το φοράω και να είναι έτοιμο. Επομένως, όλα αυτά τα στοιχεία μαζεμένα σε ένα γάντι δεν τα έχω βρει ακόμα. Εάν έχετε εσείς στο μυαλό σας, άφησε το μου από κάτω. Καθώς και προστατευτικά για τα πόδια, δεν το πιστεύω. Δεν φταίω εγώ, ρε φίλε, δεν φταίω εγώ. Τι κάνεις εκεί? Θες δημοσιότητα στο βίντεο, ε? Ορίστε. Πραγματικά δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Και η απορία που έχω σε αυτό το σημείο είναι πως αν έφτιαχνα τέτοια και έβρισα τεστικά ποδιών και γάντια και ίσως και διάφορα πράγματα άλλα, εάν θα σας ενδιαφέρει να τα προμηθευτείτε. Διότι πιστεύω ότι θα εξυπηρετούσαν αρκετό κόσμο ακόμα. Πείτε μου λοιπόν από κάτω εάν θα σας ενδιαφέρει. Ας ξεκινήσουμε όμως με λίγο ζέσταμα. Νομίζω ότι θα κάνει κρύο, αλλά προφανώς στην προπόνηση δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Κάνετε κάτι και εμείς έχουμε, βάζουμε διάφορες ιδέες εδώ. Κοιτάξτε. Άμα έχετε δουλειά, προφανώς την κάνετε, αλλά... 11 η ώρα θα ανοίξουμε και θα έρχεται και κόσμος και θα βάλουμε... 11 η ώρα θα ανοίξουμε και θα έρχεται και κόσμος και θα βάλουμε... Θα προσπαθήσω να πω στην άλλη μεριά τότε. Στην
κανάλι είναι το άλλο περίπτερο. Α, καλό. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι γκάμπ. Ναι, αυτό. Για να μην σας στενοχωρούν. Ευχαριστώ. Φήμες λένε ότι η σημερινή δεν ήταν η ιδανικότερη μέρα για να έρθω σε αυτή την πλατεία. Αλλά αυτά είναι τα behind the scenes που δεν βγαίνουν πάντα έξω. Τι να κάνεις. Τόσο κοντά. Κόλπο ήταν για να κάτσω. Αυτό που μου λείπει για να το ολοκληρώσω είναι η ταχύτητα, την οποία είναι δύσκολο να αναπτύξω. Αλλά, όπως λέει ένα ρητό, αν ήταν εύκολο θα το έκαναν όλοι. Η ιδέα φυσικά είναι απλή, ανέβασμα Vanikoop Manual μέχρι την άλλη μεριά, αλλά σήμερα έπρεπε να είναι το δέντρο εδώ για να το κάνει πιο δύσκολο. Και στην ευθεία θα ήταν αρκετά εύκολο. Αλλά, it's Christmas time. Έρχονται Χριστούγεννα. Να δω πόσες φορές θα κάνω αυτόν τον προσπίσω. Έλα ρε φίλε. One eternity later. Επιτέλους. Τώρα στα πίνελα που έκανα, προφανώς πρόσεξα αυτό. Εύκολο. Φυσικά για το επόμενο κόλπο, όπως βλέπετε, έχω άπλετο χώρο. Αυτή εδώ τη γραμμή. Με προορισμό επάνω από το νερό, το τυχάκι απέναντι. Όλα καλά, όλα καλά. Ευχαριστώ. Δύο αλήθειες. Πρώτον, αυτό δεν περίμενα να το βγάλω, αλήθεια. Και δεύτερον, τώρα που το έβγαλα, παρά ήταν smooth. Δεν ξέρω πώς φάνηκε στο βίντεο, αλλά εμένα μ' άρεσε. Πάντως, χωρίς υπερβολές, σήμερα πρέπει να ήταν όντως μία από τις πιο ακατάλληλες μέρες για να έρθω στην πλατεία. Έχει το δέντρο με στη μέση, δύο χιονιάτικα περίπτερα, καθώς και κόσμο που πηγαίνει έρχεται. Αλλά δεν πτωούμε. Εδώ έχουμε ακόμα ένα spot. Αυτό πελώριο gap, που η μόνη δυσκολία του είναι ούτε ο κόσμος, ούτε τα περίπτερα του το δέντρο, απλά ότι είναι πολύ μεγάλο. Και συγκεκριμένα, ας πούμε, 9 δικά μου βήματα. 9 δικά μου βήματα ισούνται με 10 κανονικών ανθρώπων. Το λέω γιατί φορά λίγο μεγάλο παπούτσι. Anyway, never mind, φορά και το επιχειρούμε. Καλά πήγε.
Καλύτερα από ό,τι το περίμενα. Τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν βρήκα νερό. Ευχαριστώ. Αλλά πρέπει να φτάσω στη γωνία. Στο μάρμαρο από εκεί. Όχι. Και... για να δούμε. Με μάρτυρα το βίντεο, νομίζω ότι αυτό βγήκε. Καλά, δεν βγήκε. Ναι, ευχαριστώ. Αλλά για να είμαστε απόλυτα σίγουροι, ένα rewind. Σποτών, ακριβώς στη γωνία. Και φυσικά, εάν δεν ήμουν tubeless, αυτό θα ήταν snake bite. Αλλά ευτυχώς, χάρη στο tubeless, μπορώ να συνεχίσω την προπόνησή μου. Και περνώντας στην ακριβώς πίσω μεριά της πλατείας, εδώ έχουμε αυτό το σποτάκι που θα ήθελα να κάνω μερικά πράγματα. Αυτό κάπως έτσι, μόλις τελείωσε και η μπαταρία στο κινητό και ξέχασα τελείως το powerbank. Το μόνο που έχω στους κάμερα είναι η GoPro αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν αρκετά πράγματα ακόμα που θα ήθελα να κάνω, αλλά θα τα αφήσω για επόμενη φορά, γιατί τώρα είμαι και κουρασμένος και έχω και ένα τράβηγμα στο χέρι, οπότε δεν θα το κουράσω άλλο. Για την ώρα, αν και μικρό, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Εγώ το ευχαριστήθηκα όπως και το προηγούμενο στην πλατεία της Νίκαια. Αφήστε μου τα σχόλια από κάτω αν θέλετε και φυσικά πείτε μου και για τα προστατευτικά ποδιών και χεριών, γνωστά και ως επιγονατοκαλαμίδες και γάντια. Αν θα σας ενδιέφεραν τα δικά μου σχέδια, γιατί με βάση την εμπειρία μου πιστεύω ότι είμαι σε θέση να σχεδιάσω ακριβώς τι χρειάζεται ένας απαιτητικός αναπάτης για να είναι πλήρως προστατευμένος. Περίμενω λοιπόν τα σχόλια από κάτω και φυσικά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια!